πόσο εύκολα θα μπορούσατε να πείτε όχι σε μια κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη λειτουργία του Δήμου. Δηλαδή, αν αύριο έρθει η κυβέρνηση και σας πει, κύριε Καλαφάτη, θα πρέπει να κλείσετε άλλη μια δημοτική υπηρεσία, όπως έγινε προσφάτως με τη δημοτική αστυνομία ή τις θέσεις των σχολικών φυλάκων. Ποια θα είναι η δική σας στάση? Καταρχάς, θα διεκδικήσω. Να ξέρετε ότι σε θέματα συμφέροντος και προάσπιση του συμφέροντος του Δήμου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονικιών, εγώ δεν κάνω πίσω. Θα είμαι εκεί πέρα, στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, θα συζητήσω, όχι. Θα κάνω τη μάχη μου. Θα συζητήσω και θα εξαντλήσω τα περιθώρια εφόσον κρίνω ότι αυτό είναι προς το καλό της πόλης και βέβαια πάντα μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Δεν το συζητάω, αυτό είναι εκ των όνου κάνευ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ο Δήμαρχος πρέπει να είναι αποφασιστικός. Και αν θέλετε να το πω έτσι, η μαγιά θα πρέπει να είναι παντού, σε όλες τις κατευθύνσεις, ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων. Όχι άμα είναι ένας δικός μας ή έχουμε καλές επαφές ή προσωπικές επαφές, δεν πειράζει, και να το παίζουμε μάγκας προς τα έξω και προς τα μέσα να έχουμε διαφορετική συμπεριφορά. Ή θα είσαι ok και εντάξει απέναντι στους Θεσσαλονικείς και σε σχέση με τη συμπεριφορά σου με οποιοδήποτε είναι πρωθυπουργός, ή δεν θα είσαι. Εγώ αυτό θέλω να κάνω καθαρό. Φυσικά και θα λειτουργήσω πάντα μέσα στο πλαίσιο του νόμου, αλλά εγώ βουβός δεν θα γίνω, δεν θα είμαι. Να ξέρετε σε αυτό το θέμα. Θέλω να επιμείνω.